Τα καλά είναι οι καλοκαιρινές νύχτες στο Ηράκλειο, που μπορεί η οικονομική κρίση σε κάποιες περιπτώσεις να τις έχει συρρυκνώσει, όμως το Ηράκλειο καλά κρατεί και μάλιστα η προσέλευση του κόσμου στις θεατρικές παραστάσεις, στις συναυλίες και σε όλες τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στους εξαιρετικούς χώρους που διαθέτει η πόλη μας, είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές. Ο ειδικός σύμβουλος για θέματα πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, ο Γιώργος Χιτηράκης, καλός φίλος, είναι εδώ μαζί μας για να μας πει, ως ο πιο κατάλληλος άνθρωπος, τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, ευχάριστα βεβαίως, στις καλοκαιρισμένες μας νύχτες. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα, Μάρο. Και βεβαίως κάπου εκεί το Σεπτέμβριο έχεις και εσύ το μερίδιό σου. Θα τα πούμε αυτά βεβαίως αναλυτικά. Να τα πούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο με έναν μικρό απολογισμό, γιατί το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες. Έχουν... Όχι, από τις 3 του Ιουλίου. Αρχές Ιουλίου. Πλησιάζει το μήνα. Ναι, σχεδόν ένας μήνας. Είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Βέβαια, πριν αρχίσω, θα ήθελα να πω ότι στη θέση μου θα έπρεπε να είναι ο Γιώργος Αντωνάκης, που είναι και ο οργανωτής όλης αυτής της υπόθεσης. Αλλά λόγω του προβλήματος υγείας. Και βεβαίως να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση στον Είναι μια χαρά τώρα, ευτυχώς. Ωραία. Ναι. Ότι τα εύσημα θα αποδοθούν σε εκείνον. Φυσικά. Απλά και εσύ έχεις το μερίδιο στο να μπορείς να μιλήσεις για αυτά τα θέματα. Και πολλές φορές έχεις και πάντοτε βοηθάς ουσιαστικά. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα, Γιώργο, που έχει ως αποτέλεσμα. Μακάρι να ήταν όλες οι ομάδες που δουλεύουν σε όλους τους τομείς του δημοτικού έργου, όχι μόνο του Δήμου Ηρακλείου παντού, να ήταν έτσι μια ομάδα που καταθέτουν τις προτάσεις, που βοηθάνε ο καθένας σε αυτό που γνωρίζει περισσότερο. Πες μας λίγο, πώς λοιπόν, θα ήθελα να πω και εγώ ότι ενώ υπήρχε στην αρχή μια μεγάλη επιφύλαξη λόγω της κατάστασης που υπάρχει στην αγορά, πηγαίνουν τα θεάματα. Πηγαίνουν. Και επειδή υπάρχουν και πάρα πολλές δωρεάν παραστάσεις, αυτές βέβαια γεμίζουν πολύ περισσότερο, αλλά τα θέατρα που περιμένανε όλοι, φοβόντουσαν πάρα πολύ, έχουν. Πάντως, Γιώργο, μου έχει κάνει εντύπωση, ας πούμε, ότι ένα-δύο παραστάσεις που έχουν περάσει έχουν γίνει sold out τα εισιτήρια πολύ νωρίτερα πριν φτάσουν εδώ. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, πριν από μερικές ημέρες φιλοξενήσαμε εδώ τους συντελεστές από την παράσταση στα Βαφτίσια που αναγκάστηκαν να βάλουν και μία εξτρά παράσταση στο Ηράκλειο όπως και στο Ρέθυμνο. Είναι μία εξαίρεση του κανόνα, ο Μουτσινάς φέτο. Είναι η εξαίρεση του κανόνα. Ναι, εξαίρεση. Δηλαδή σπάει ταμεία σε όλη την Ελλάδα. Όποια πάει. Σε όλη την Ελλάδα. Και είναι και λιγάκι ανεξήγητα να τη σκεφτεί, γιατί υπάρχουν ίσως και καλύτερη θείαση και πολυπληθέστερη. Απλώς νομίζω ότι ο Μουσινάς είναι ένα προβλημένο τηλεοπτικά πρόσωπο, το οποίο είναι στη. Μια ανάλαφρη συνεχώς, υπόθεση ακριβώς, που βοηθάει να ξεχαστεί. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Βέβαια, ήταν αγκαέρα και μια καλή δομή το έργο που έπαιξε. Και μια ομάδα έτσι καλών με πολύ χιούμορ. Αλλά όλοι αναρωτιούνται τι έγινε με το Μουσινά φέτο. Και πήρε όλα το χαρτί, όλα τα λεφτά που λένε. Πάντως, όπου πήγαινε, η συγκεκριμένη παράσταση και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο μπήκε και εξτρά παράσταση σε όλη την Ελλάδα. Και φαντάζομαι γίνεται και στην υπόλοιπη χώρα. Φαντάζομαι ότι είχε κλείσει ένα μικρό θέατρο στην αρχή, γιατί δεν ήξερε πώς θα πάει. Και κλείσει το μικρό, ένα μικρό θέατρο. Το Ιμπέλ του Βιθλέμ. Ακριβώς. Ένα εξαιρετικό σχόλιο. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό και η υπόλοιπη θίεση, παρότι είχαν υπολογίσει ίσως παραπάνω μέρες, 2 και 3, αν θα έπρεπε να κάνουν λιγότερες, είχαν από 600 μέχρι 700 εισιτήρια, που είναι αυτή την εποχή πάνε τα 1200, τα ξεχνάμε. Τα ξεχνάμε πια. Αλλά θεωρείται ότι αν έχεις 700-800 άτομα τη μία και λίγο, είναι μια χαρά η κατάσταση. Γνωρίζω βεβαίως ως καλλιτέχνης ότι αν σου ζητήσω να μου πεις μερικές κομβικές έτσι στιγμές του φεστιβάλ, θα το αποφύγεις γιατί δεν θέλεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ντόπιοι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, που πολλές φορές μπαίνουν στη σκιά, ας πούμε, των μεγάλων ονομάτων που κατεβαίνουν. Έχουμε βεβαίως τη μεγάλη συναυλία, και επειδή το μεταφέρω αυτό, επειδή έχουμε μηνύματα τηλεθεατών. Τη μεγάλη συναυλία της Χαρούλας Αλεξίου και της Δήμητρας Γαλάνης. Επίσης μια συναυλία που φαίνεται ότι ανά την Ελλάδα πάει καλά. Αυτό όμως είναι η εξαίρεση του κανόνα. Είναι μια συναυλία η οποία έχει πολύ διαφημιστεί και έχει και δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα και τα πιο έγκυρα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Η καθεμιά τους έχει μια ιστορία. Ναι. Έχουν δουλέψει μαζί, έχουν κάνει συναυλίες, έχει διαφημιστεί όλο το πακέτο, έχει κυκλοφορήσει σε δίσκους. Όλο αυτό παίζει ρόλο αυτή την εποχή. Έχει προηγηθεί και οι επιτυχημένες παρουσίες στο Παλάς. Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Ναι. Είναι πολύ έτσι. Είναι πολύ έντονο. Οι συναυλίες ουσιαστικά δεν είχε πολλές συναυλίες φέτο. Πέρα δηλαδή από του Χατζηγιάννη, τη δική της, της Ελεονόρας Ζουγανέλη και κάποιες μικρές άλλες, δεν επιχείρησαν να κατέβουν μεγάλα συγκροτήματα. Διότι και οι καλλιτέχνες που κατεβαίνουν επιλέγουν κυρίως κλειστούς χώρους σε κλαμπ, για να είναι πιο διαχειρίσιμος ο χώρος. Ακριβώς. Έγιναν όμως πάρα πολλές μικρές συναυλίες σε πολλούς τέτοιους χώρους και νεανικές συναυλίες. Έχουν πολύ πέραση τα συγκροτήματα hip-hop και όλα αυτά που απευθύνονται στην νεολαία. Γίνονται πάρτι. Από τη μια άκρη μέχρι την άλλη στις παραλίες πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ το περασμένο Σάββατο πήγα για πρώτη φορά
σε ένα τέτοιο beach party. Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ πέρασα από τον δρόμο και διαπίστωσα ότι γινόταν ένα χαμός. Μπορεί εμένα να μην μου αρέσει το είδος ή να μην με εκφράζει. Είδα όμως τους νέους να εκτονώνονται. Είναι οι τάσεις της μουσικής που συνήθως πάνε προς τα εκεί τώρα. Θα ήθελα εγώ έτσι να εκμεύσω κάποια πράγματα, να μου πεις κάποιες έτσι παραστάσεις που κατά τη γνώμη σου θα ήταν καλό ή κάποιες συναυλίες να τις παρακολουθήσει το κοινό. Κοίταξε, από τα θέατρα να ξεκινήσω, γιατί φέτο είναι θεατροχρονιά. Θεατροχρονιά, πράγμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν παιχθεί οι Όρνηθες, το Μήλο, τα Βαφτίσια, οι Εκκλησιάζουσες, ο Δον Ζουάν. Αυτά έχουν παιχθεί. Οι οποίες παραστάσεις είχαν μεγάλες παραγωγές από την Αθήνα. Όλες ήταν παραγωγές. Μετά θα μιλήσουμε για τα τοπικά. Τοπικές παραγωγές. Ακολουθεί ένα τυχαίο θάνατος αύριο. Δεν είναι. Συντελεστές, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, τον Ντάριο Φω. Ακολουθεί η Φυγέα Εναυλίδη με την Καραμπέτ και το Μάινα. Ακολουθεί ο Παππούς έχει πίεση με το Βουτσά και την Κωνσταντινίδου. Πολύ διαφημισμένη παράσταση. Το άνθος του γελού με το Χρυσικάκο, θα τρελαθούν τα αφεντικά με τη Γερασιμίδου, η δίπου στήρανος Χιλάκης Μαρκουλάκης, που πάντα ο Χιλάκης και οι δυο μαζί τραβάνε σαν ονόματα, να ζει κανείς ή να μιζεί Δανδουλάκη Τσιμιτσέλης, τι βουλή θα παραδώσεις μωρή Παναγιωτοπούλου, Παπακοσταντίνου, Ρόπα, Καφετζόπουλος, άλλη μια παράσταση. Πάντως από τις παραστάσεις που κατεβαίνουν από την Αθήνα, κατεβαίνουν μεγάλες θεατρικές επιτυχίες του χειμώνα. Ναι, κάποιες από αυτές τουλάχιστον. Μάλλον το ευτύχημα. Δεν είναι παραστάσεις που δημιουργούνται για να φύγουν το καλοκαίρι. Είναι παραστάσεις που έγιναν, δηλαδή δεν είναι το μπολούκι το παλιό. Ναι, η αρπαχτή. Όχι. Ναι. Απλώς επειδή η Αθήνα δεν σηκώνει πια τόσα θέατρα και τόσες παραστάσεις. Η περιφέρεια, η επαρχία που λέγανε παλαιότερα η περιφέρεια, δίνει τη λύση. Πάντως, σε καλές εποχές απέδειξε ότι στο Ηράκλειο θα μπορούσε μια παράσταση να κάτσει και 7 και 10 μέρες από τον κόσμο που υπήρχε παλιότερα. Παλαιότερα. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλά και πάλι όμως σε αυτούς τους καιρούς είναι πολύ σωστό αυτό που λες, ότι ο κόσμος εξακολουθεί να θέλει. Μπορεί παλιότερα να πηγαίνανε στις περισσότερες παραστάσεις, τώρα θα επιλέξει μία, δύο, άλλο το πολύ τρεις να πάει. Πηγαίνουν όμως. Πηγαίνουν. Δηλαδή το Ηράκλειο, ίσως αν εξαιρέσουμε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι μια περιοχή θεατρική. Ο κόσμος έχει θεατρική παιδεία. Έχει θεατρική παιδεία. Και πηγαίνουν και στις κλασικές παραστάσεις. Όχι μόνο στις κωμωδίες. Τι άλλο έχουμε από παραστάσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτά ήταν τα θεατρικά. Ξέχασα όμως να σου πω την τελευταία που είναι το μεγάλο μας σύρκο. Η παλιά, επιτυχία, η μεγάλη που κατεβαίνει με το Κρατικό Θέατρο της Βορείου Ελλάδος. Επίσης μεγάλη παραγωγή. Που είναι μια ωραία παραγωγή. Αυτά είναι τα θεατρικά. Από εκεί και πέρα, από τώρα και από μεθαύριο, καταρχήν ακυρώθηκε ο ΑΤΙΚ. Ο ΑΤΙΚ ακυρώθηκε για ποιο λόγο? Ακυρώθηκε ο ΑΤΙΚ για τον εξής λόγο. Επειδή είναι πολυπρόσωπη και ακριβή παράσταση, δεν θα μπορούσε να κατέβει στο Ηράκλειο, να κατέβει μόνο στο Ηράκλειο. Ήθελε λοιπόν να πάει και στα Χανιά. Στα Χανιά φέτο κάναν όμως έχουν μια διαφορετική πολιτική και παίρνουν ποσοστά επί των εισπράξεων, ο Δήμος Χανίων, 11-12% κάπου εκεί, το οποίο λένε ο θεατρικός παραγωγός το θεώρησε ότι δεν μπορεί να βγει με αυτά. Ενώ εμείς στο Ηράκλειο, επειδή κάναμε κοινωνική πολιτική, του λέμε δώσε μας ένα μικρό ποσοστό ποσών εφάπαξ να πληρώσουμε το ρεύμα. Και είναι μια εξαιρετική παράσταση. Ναι, αυτή. Και επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να πάει στα Χανιά και δεν έβγαινε οικονομικά, ήταν η παράσταση που περίμενε πολλοί κόσμος. Αυτή την παράσταση πιστεύω ότι την περίμενε και εσύ πάρα πολύ. Λόγω ηλικίας. Όχι λόγω ηλικίας, λόγω μουσικής, παιδείας και τραγουδιών που τα αγαπάς και τα έχεις ερμηνεύσει πάρα πολλές φορές στο πρόσφατο. Πρέπει να έχεις υπόψη ότι μπορεί να φαίνεται ο ΑΤΙΚ πολύ μακρινός. Δεν το είπα ως μορφή για την ηλικία. Έλα, χαμογέλασα. Άλλωστε θέλω να σου πω, δεν έχω κανένα κόμπλεξ για την ηλικία μου. Το ξέρω. Και οποιαδήποτε ρητίδα έχει την ιστορία της επάνω μου. Οι ρητίδες πολλές φορές είναι και γοητεία, Γιώργο Χιντήρα. Α, δεν έχω κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Ήθελα να σου πω όμως το εξής, ότι οι παραστάσεις με ντόπιους καλλιτέχνες, όπως και στο ποδόσφαιρο συμβαίνει τώρα που ξαφνικά ανακαλύψαν τους Έλληνες καλλιτέχνες. Ναι. Ξαφνικά, όχι εμείς στο Ηράκλειο, γιατί εμείς είχαμε. Τους παρήχαμε. Ξαφνικά σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος αρχίζει να γίνεται μια κοσμογονία με ντόπιους καλλιτέχνες. Σε όλες τις τέχνες. Αυτό είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί παλιά έπρεπε. Αν ήσουν Ηρακλειώτης, δηλαδή εγώ σαν καλλιτέχνης πολλές φορές άκουγα πάντα. Γιατί δεν έφυγες στην Αθήνα? Γιατί δεν πήγες στην Αθήνα? Για κάτσε πάντα εδώ. Έπρεπε να πας στην Αθήνα, να γίνεις φίρμα και να κατέβεις να σε παραδεχτούν. Και συνήθως μετά όταν κατέβαινες, είχαν και τα κοσμητικά ψωνισμένους και τα σχετικά. Ναι, για να ζητήσω. Τώρα όμως και θεατρικές ομάδες έχουμε και συναυλίες καλές. Και εξαιρετικές ομάδες. Και εξαιρετικούς μουσικούς, μάνα δασκαλάκι. Εξαιρετικούς μουσικούς σε όλα τα είδη. Δηλαδή, μεθαύριο που είναι μια παράσταση πολύ πρωτοποριακή, το Φεστιβαλάκι, που συμμετέχουν Κρήτες καλλιτέχνες, ναι, είναι μια εκπληκτική παράσταση. Στις 26-27, ο Ψαρογιώργης, η Νταγάκη,
ο Ρος Ντέιλι, η Θωμά, ο Μανουλάκης, ο Γιώργος ο φίλος σου, για ένα σωρό. Μια εξαιρετική παράσταση με Κρήτες καλλιτέχνες. Εγώ τώρα έχω ερωτήματα και πρέπει να στα μεταφέρω. Ρωτάνε τηλεθεατές για το... Ο παππούς έχει πίεση πότε ακριβώς είναι. Για το τι είναι πρώτη και... θα παραδώσει μωρί πότε ακριβώς λοιπόν, είναι και πρώτη... η παράσταση με την κυρία Δανδουλάκη και τον κύριο Τσιμιτσέλη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πρώτη και δεύτερη, Αυγούστου, μία και δύο Αυγούστου, Τετάρτη και Πέμπτη, είναι ο Βουτσάς. Ο παππούς έχει πίεση. Mm-hmm. Είναι της Δήμητρας Παπαδοπούλου τα κείμενα. Μόνο που το κείμενο το υπογράφει η Δήμητρα Παπαδοπούλου, νομίζω ότι το γέλιο είναι δεδομένο. Και μόνο η θέση ότι τον παππού κάνει ο Βουτσάς. Ο Κώστας Βουτσάς, ακριβώς. Είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, έχουμε η επόμενη θεατρική παράσταση. Είπες για τον. Με την Παναγιωτοπούλου, το τι βουλή θα παραδώσει. Να πάμε πρώτα κατά σειρά. 9, 10 και 11 του Αυγούστου, 5η Παρασκευή και Σάββατο είναι η Δανδουλάκη. Με τον Χατζηπαναγιώτη και τον Τζιμιτσέλη, και αυτός έχει μεγάλη πέρα στην νεολαία, ακόμα καλό στο οποίο. Ναι. Εξελίξει καλό μυθό. Με την παράσταση αυτή να ζει κανείς ή να μην ζει. Παράσταση δοκιμασμένη πάρα πολύ. Ναι. Και πάμε στην επόμενη, γιατί δεν τη θυμάμαι κι εγώ απ' έξω. Μια μεγάλη παράσταση στη Βουλή θα παραδώσει μωρή. Είναι μια παράσταση που γνωρίζουν πάρα πολύ. Εκεί οι ηθοποιοί είναι πιο πολύ. Είναι το πιο πολυπρόσωπο έργο. Μεγάλο. Η Άννα Παναγιωτοπούλου. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου, η Χρύσα Ρόπα, ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Εξαιρετική ηθοποιοί όλοι. Ο Γεράσιμος Σκιαδαρές, άλλος εξαιρετικός ηθοποιός. Ο Παντελής Κορναράκης, ο Γιώργος Γιαλίτης και ένα σωρό άλλοι. Σε αυτή την παράσταση μιλάμε για 5-6 πρώτα ονόματα. Δηλαδή, ονόματα, φιρμάτα που λένε στον καλλιτεχνικό χώρο και εξαιρετική ηθοποιοί. Θα μπορούσε ο καθένας από αυτούς να στήσει μια παράσταση. Να στήσει μια παράσταση από μόνος του, ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε αυτές τις τρεις και άλλες 4-5 παραστάσεις. Οι οποίες δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν από τίποτα. Τώρα, εσύ πότε έχεις τη δική σου παρουσία στο... Εγώ κάθε χρόνο τώρα κάνω αρχές του Σεπτέμβρη. Εσύ το πας φθινοπορεινά, στην αρχή του φθινοπορεινά. Παρόλο βέβαια που κάποιες φορές έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης, ναι. Είναι ωραίος μήνας ο Σεπτέμβρης. Ναι, φέτος, κάθε χρόνο έχω θεματικές ενότητες. Φέτο όμως διάλεξα να κάνω ένα αφιέρωμα. Στο Δημήτρη Μητροπάνο, ένα τραγουδιστή, ένα καλλιτέχνη, του οποίου η διαδρομή, αν θες, και η μουσική διαδρομή, αλλά και η στάση ζωής, με εκφράζουν απόλυτα. Και νομίζω ότι ο Μητροπάνος ήταν ένας καλλιτέχνης που άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια του, τα μουσικά, σε όλες τις γενιές που πέρασαν την Ελλάδα. Ακόμα και παιδιά 12-13 χρόνων ακούνε τραγούδια του Μητροπάνου. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη πολλών πόσο ο Δημήτρης Μητροπάνος κατάφερε ακόμα και λίγο πριν φύγει να πηγαίνουν στις εκδηλώσεις του από παιδιά. Μέχρι πολύ μεγάλοι άνθρωποι, έτσι, που δεν είχαν καμία σχέση με το λαϊκό τραγούδι. Ο Δημήτρης ο Μητροπάνος έκανε πολλά άλματα στη ζωή του και δεν έχασε ποτέ. Δηλαδή, όταν ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής που είχε το μουσαφίρι πίσω του τον τραγουδί, με το ότι στο κουταλάκι. Λαϊκό το κοινό. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Δήμος ο Μούτσης. Άγιος Φεβρουάριος. Ένα καταπληκτικό έργο, πολύ βαρύ. Πολλοί είπαν τότε τραγουδιστές. Καταστράφηκε ο Μητροπάνος. Τι πάει να πει τώρα εκεί πέρα τον Άγιο Φεβρουάριο. Το Ιησούς θα πήγαινε μπροστά και τα υπόλοιπα. Κι όμως ήταν επιτυχία κάθε μεγάλη. Και επιτυχία. Φεύγει από εκεί. Ξαναγυρίζει το λαϊκό τραγούδι, κάνει στροφή. Mm-hmm. Ξαφνικά παρουσιάζει το Κατσαρός με τα κύθυρα. Πότε είναι αυτή η εκδήλωση με τη δική σου παρουσία, Γιώργο? Είναι την 3η 11 Σεπτεμβρίου στο Κυπποθέατρο. Μαζί με τα σχολεία. Ναι, εκείνη είναι τα σχολεία. 11 Σεπτεμβρίου. Ήθελα όμως να πω, επειδή κάθε χρόνο δεν έχουμε καθίσματα γεμίζει από εδώ, θα βάλουμε διπλάσια φέτος. Το ξέρω, γιατί πάντοτε είναι δεδομένη η στήριξη του κόσμου σε σένα. Είσαι ένας καλλιτέχνης, Γιώργο, που νομίζω ότι το Ηράκλειο είναι συνυφασμένο με την νυχτερινή ζωή του παρελθόντος και βεβαίως η φωνή σου συνοδεύει πολλούς Ηρακλειώτες ακόμα και σήμερα. Όχι μόνο Ηρακλειώτες, κριτικούς βεβαίως. Απλά το Ηράκλειο είναι η πόλη που έτσι σε ανέδειξε ως άνθρωπο εδώ των καλλιτεχνικών μας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρέθηκες εδώ, να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις του Δήμου και να καλέσουμε τον κόσμο να βρεθεί στους εξαιρετικούς χώρους που διαθέτει η πόλη μας. Γιατί μπορεί η οικονομική κρίση να βρίσκεται σε εξέλιξη, όμως και οι εκδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και εμείς μπορούμε να βρούμε τον τρόπο για να φύγουμε από τη μιζέρια. Διαφημίσεις.